Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε μαζί για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Με συμπτώματα μηνυγκίτιδας εισήχθη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης χθες Κυριακή μια 9χρονη μαθήτρια από το Δημοτικό Σχολείο της Κερκίνης του Δήμου Συντικής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών, ενώ με απόφαση του Δημάρχου Συντικής, του κ. Φώτη Δουμουκτσίδη, το Δημοτικό Σχολείο παρέμεινε κλειστό σήμερα για προληπτικούς λόγους. Το καμπανάκι του κινδύνου χτυπά το κρούσμα μηνυγκίτιδας σε 9χρονο κοριτσάκι, το οποίο και νοσηλεύεται. Το 9χρονο κορίτσι διαγνώστηκε την Κυριακή με μικροβιακή μηνυγκίτιδα, αρχικά στο νοσοκομείο των Σερών, ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο το παιδί να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Όντως, από χθες εγώ έχω ενημερωθεί, υπήρξε ένα κρούσμα μηνυγκίτιδας στις Σέρες και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κερκίνης, έτσι, το οποίο προσκομίστηκε το παιδάκι με συμπτώματα χθες το πρωί, την Κυριακή το πρωί, στο νοσοκομείο Σερών. Διαγνώστηκε με τις πρώτες εξετάσεις που γίνανε ότι πρόκειται όντως για μικροβιακή μηνυγκίτιδα και το παιδάκι κατευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω τώρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Σήμερα το πρωί, εγώ το έμαθα χθες το βράδυ αργά, σήμερα το πρωί έκανα κάποιες ενέργειες τόσο με το νοσοκομείο Σερών, όσο με τη Θεσσαλονίκη, όσο και με το Κελπνό στην Αθήνα. Μιλήσαμε τόσο για να δούμε περαιτέρω τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά στην Κερκίνη, γιατί το παιδί είναι στο σχολείο εκεί. Και μιλάμε για μικροβιακή μηνυγκίτιδα, που είναι κάτι λίγο πιο σοβαρό, έτσι, δεν πρόκειται για άσυπτη υιογενής μηνυγκίτιδα. Σύμφωνα με τον Κελπνό, δόθηκαν οδηγίες. Εγώ, χθες που μίλησα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δομουχτσή, μου είπε ότι σήμερα θα το κλείσει το σχολείο και θα κάνει καθαριότητα με διάφορα αντισηπτικά. Αν και του είπα ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό. Παρ' όλα αυτά, για ψυχολογικούς λόγους, ας το κάνει. Το σημαντικό είναι ότι με την επικοινωνία που είχαμε με τον Κελπνό, μας ανέφερε ότι καλό θα ήταν τα παιδάκια που ήρθαν σε πολύ στενή επαφή με το παιδί, είτε στην ίδια τάξη, κάθονταν σε διπλανά θρανία, είτε στην ίδια θρανία, είτε σε μπρος-πίσω θρανία, υπάρχονταν σε πολύ στενή επαφή, ή κάποιος δάσκαλος που ήρθε σε πάρα πολύ στενή επαφή, ήρθε από πάνω με το παιδάκι κτλ. Καλό είναι να πάρουν κάποια προφύλαξη, χημειοπροφύλαξη που λέμε, κάποια αντιβίωση. Ενημέρωσα τώρα, ήρθε σε επαφή και με την εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια εδώ στις Σέρες και με το σχολείο και κατευθυνθήκαμε να δοθούν αυτές οι αγωγές. Εγώ με τη μητέρα που μίλησα, αυτοί ήδη έχουν πάρει αγωγή φυσικά και οι γονείς και τα αδερφάκια της οικογένειας του παιδιού. Άρα κινούμαστε καλά από άψη προφύλαξης. Σήμερα Δευτέρα, για καθαρά προληπτικούς λόγους και υγιεινής προστασίας, πραγματοποιήθηκε απολύμανση των χώρων στο Δημοτικό Σχολείο της Κερκίνης, παρέμεινε κλειστό, έπειτα από απόφαση του Δημάρχου Συντικής Φώτη Δομουχτσίδη. Κύριο που πρέπει να προφυλαχτούν τώρα όπως έγινε, γιατί ήδη ήρθαν σε επαφή ήδη τα παιδάκια με το συγκεκριμένο παιδί, ήδη μπορεί να έγινε η μόλυνση. Γι' αυτό καλό είναι έστω προφυλακτικά, έτσι κάνουν πάντα, δίνουμε κάποια αγωγή με κάποια ειδικά αντιβιωτικά, τα οποία προκαλούν προφύλαξη, δηλαδή δεν αφήνουν να εξαπλωθεί το μικρόβιο αυτό. Τώρα, τα προληπτικά μέτρα που λέμε πάντα που απαιτούνται είναι να ανοίγουμε, να αερίζουμε τους χώρους, πλύσουμε τα χεράκια και αυτά. Τώρα το κλείσιμο το σχολείο και η καθαριότητα δεν είναι ενδείκνυτα, γιατί ήδη ήταν Σαββατοκύριακο μεσολάβησε, οπότε και το μικρόβιο δεν αντέχει στην ατμόσφαιρα τόσες ώρες. Οπότε είναι πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους. Να σημειωθεί πως οι παιδίατροι από το Υπουργείο Υγείας ζητούν την ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Εμβολίου. Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού συνιστά τη βασική άμυνα απέναντι στην νόσο, αλλά το εμβόλιο παραμένει εκτός Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών λόγω σταθερά χαμηλής επιδημιολογίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η παιδιατρική κοινότητα έχει διαφορετικές προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο εμβολιασμό. Κυρίως τα συμπτώματα, η μηνυγκίτιδα είναι ένα νόσημα το οποίο πολλές φορές παραπλανεί, γιατί μπορεί να εκδηλωθεί με άτυπα συμπτώματα στην αρχή και μπορεί να ξεγελάσει τόσο τους γονείς, όσο καμιά φορά και τους γιατρούς. Μπορεί ας πούμε, να εξελιχθεί με συμπτώματα ήπια γρήπης, δηλαδή μπορεί να έχει ένα εμπύρετο, επιρετό και πονοκέφαλο, το οποίο το έχουν και άλλα νοσήματα, μια γρήπη, οτιδήποτε άλλο νόσημα, και να μας ξεγελάσει. Και μετά κατόπιν απότομα ευνίδια να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα, όπως πολλές φορές μπορεί να είναι έμετη, κοιλιαλγία, το παιδί να φτάσει σε σύγχυση, να βγάλει εξάνθημα. Εκεί όμως τα συμπτώματα είναι πιο προχωρημένα. Στην προκειμένη περίπτωση, τα συμπτώματα του παιδιού είχε 2-3 μέρες λίγο βήχα το παιδάκι. Το Σάββατο το απόγευμα εκδήλωσε πόνο στο πόδι και πυρετό. Και την Κυριακή το πρωί εμφάνισε εξάνθημα. Και κατόπιν οι γονείς κατευθύνθηκαν στο νοσοκομείο και έγινε έτσι διάγνωση και προχώρησε παρακάτω.
Κοιτάξτε, η μηνυγκίτιδα, αν και δεν είναι τόσο συχνή η μετάδοση, τόσο η υιογενής όσο και η μικροβιακή, αλλά όταν έχουμε μετάδοση μιας μηνυγκίτιδας είναι αρκετά επικίνδυνη. Ειδικά η μικροβιακή είναι επικίνδυνη. Νόσημα το ξέρουν όλοι και γι' αυτό όλοι φοβούνται. Και οι γονείς όλοι φοβούνται. Η πρόληψη της μηνυγκίτιδας ενδείκνεται προς το παρόν και έχουμε λύσεις, έχουμε τα εμβόλια της μηνυγκίτιδας. Υπάρχουν τρία σκευάσματα που κυκλοφορούν για τον εμβολιασμό. Τα δύο είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού που εμβολιάζουν τα παιδάκια και συνταγογραφείται 0%. Και το ένα εμβόλιο το οποίο δυστυχώς δεν συνταγογραφείται δωρεάν. Μπορούν οι γονείς να το αγοράσουν από το φαρμακείο και να το κάνουν. Κάνοντας τα τρία σκευάσματα αυτά για τους μηνυγκιτιδόκους, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα μηνυγκιτιδόκων από άψη μηνυγκίτιδας. Αυτή είναι η βασική πρόληψη, ο εμβολιασμός. Τώρα, η υπόλοιπη πρόληψη είπαμε. Κυρίως αποφεύγουμε το συγχρονισμό, πλένουμε τα χέρια μας. Είναι σαν δευτερογενής πρόληψη αυτή. Να ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση στο 9χρονο κορίτσι και να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς κύκλωμα που διακινούσε κάναβη εξαρθρώθηκε στις Σέρρες αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση, μάλιστα, συνελήφθησαν χθες βράδυ σε περιοχή των Σερών ένας 32χρονος και ένας 27χρονος, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 7 κιλών και 36 γραμμαρίων, ενώ κατά την σύλληψή τους προέβαλαν μάλιστα και αντίσταση προκειμένου να διαφύγουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Σερών είχαν ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάναβη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Συνελήφθησαν 5 μέλη του κυκλώματος, όλοι τους υπήκοοι Αλγερίας, ηλικίες 61, 32, 27, 17 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε τυπογραφία για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πλαστογραφία, πιστοποιητικών και αντίσταση. Ειδικότερα χθες, το βράδυ, σε περιοχή των Σερών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 32χρονο και τον 27χρονο και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 7 κιλών και 36 γραμμαρίων, ενώ κατά τη σύλληψή τους προέβαλαν αντίσταση προκειμένου να διαφύγουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν για τα υπόλοιπα τρία άτομα, ενώ στο χώρο του σπιτιού εντοπίστηκαν με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με κάναβη συνολικού βάρους 39,5 γραμμαρίων. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τα παραπάνω άτομα προέβαιναν σε διακίνηση των ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των Σερών και της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν τρία δελτία αστυνομικής ταυτότητας και μία τραπεζική κάρτα ημεταπών, 13 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 690 ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Στα αγροτικά θέματα τώρα, κρίσιμη είναι, κυρίες και κύριοι, εβδομάδα που ξεκινήσε όσον αφορά το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς για αύριο Τρίτη είναι προγραμματισμένη η μεγάλη παναγροτική συγκέντρωση στην Αθήνα. Σταθερά στα μπλόκα τους τώρα παραμένουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, με τους μεν πρώτους να έχουν στραμμένο το βλέμμα σε συνάντησή τους την Τετάρτη με τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και τους συναρμόδιους υπουργούς, και τους δεύτερους να οργανώνονται για το παναγροτικό συλλαλητήριο στην πλατεία Βάθη στην Αθήνα. Την ερχόμενη Τετάρτη 15 του Φλεβάρη πρόκειται να γίνει η κρίσιμη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και κυβερνητικούς αξιωματούχους των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συνάντηση κλείδωσε για την προσεχή Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αθήνα και με τη συμμετοχή των στελεχών της κυβέρνησης που η Συντονιστική Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε. Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, Αχιλλέας Καμπούρης.
Επίσης, αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στο πανελλαδικό Παναγροτικό Συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων Ελλάδας στις 14 Φεβρουαρίου έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εν τω μεταξύ, συλλαλητήριο στην Αθήνα αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν οι αγρότες της Κρήτης ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και τις επιταγές των δανειστών. Το Μακρίτιο Συντονιστικό Όργανο των Αγροτών αποφάσισε να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις με απόβαση στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου του 2017 και συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα, με αιχμή του δόρατος, το ασφαλιστικό και το φορολογικό καθεστώς του κλάδου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στα γραφεία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου, έγινε σε φορτισμένο κλίμα, με φόντο τα προβλήματα των αγροτών, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου επέμειναν στη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα, οι αγροτοσυνδικαλιστές θα οργώσουν τα χωριά της ενδοχώρας σε ολόκληρη την Κρήτη, προκειμένου το συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως τονίζουν, να έχει τη δυναμική που θέλουν οι αγρότες, ώστε να σταλεί χειρό μήνυμα προς την κυβέρνηση. Μάλιστα, θα επανέλθουμε συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, με τα αγροτικά θέματα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα για την ώρα, να δούμε κάτι διαφορετικό και να πάμε τώρα στον θεσμό του Σερίφη. Τι είναι ο θεσμός του Σερίφη? Με το θεσμό του τοπικού αστυνόμου προσπαθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να καλύψει το κενό σε απομακρυσμένες περιοχές, περιφέρειες όπου καταργήθηκαν οι αστυνομικοί σταθμοί. Πρόκειται για τους αστυνομικούς που, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, θα φέρουν μια χαρακτηριστική κονκάρδα στο πέτο με το σήμα της αστυνομίας. Θα εγκατασταθούν σε έδρες δήμων και κοινοτήτων όπου δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα ή σταθμός και θα γίνουν ο σύνδεσμος της τοπικής κοινωνίας με την αστυνομία. Το τοπικό αστυνόμο θεσπίζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσπαθώντας να καλύψει το κενό σε περιοχές που δεν έχουν αστυνομικό τμήμα ή σταθμό. Ο αστυνομικός αυτός, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, θα φέρει κονκάρδα στο πέτο και εκτιμάται ότι θα είναι ο σύνδεσμος της τοπικής κοινωνίας με την ελληνική αστυνομία. Σε πρώτη φάση θα τοποθετηθούν 32 αστυνομικοί ανακριτικοί υπάλληλοι με το βαθμό του ανθυπαστυνόμου ή του αρχιφύλακα σε απομακρυσμένες περιοχές των περιφερειών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Πελοποννήσου, του Βορείου Αιγαίου και της Κρήτης. Βεβαίως, χρειαζόμαστε. Αφού βλέπεις κάτι τόσο γίνεται ληστείες στο χωριό μας. Στο χωριό μας γίνεται ληστείες. Στην προάλλη γίνεται μια γυναίκα. Πήραν κάτι ορολόγια. Ξύλα δεν κλέβουν, ξέρω εγώ τι κλέβουν. Άμα υπάρχει. Ο φόβος φυλάει τα μπέλια, πώς το λένε. Άρα θεωρείτε ότι είναι κάτι πολύ θετικό? Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ καλό. Για αστυνομία να έχουμε και ένα πυροπολικό να φτάνει. Μακάρι να κάνω. Εδώ είχαμε αστυνομία να πούμε που ξέσχιζε όλα τα χωριά. Είχαμε και ένα χωροφύλακα να πούμε που δεν άφηνε αυτοκίνητο για αυτοκίνητο. Παράνομο δηλαδή. Πού είναι, για μακάρι να κάνουν. Άρα πιστεύετε ότι. Εγώ για μας κάνω. Άρα, το έχει ανάγκη δηλαδή ο τόπος? Βέβαια το έχει ανάγκη. Βέβαια το έχει ανάγκη. Έχει τόσα χωριά εδώ πέρα να πούμε. Γίνεται χαμός, γίνεται. Αφού κλέβουν μέσα από τις αυλές, μπαίνουν και παίρνουν ξύλα και τι δεν παίρνουν να πούμε. Έδωσα έχουμε λεβέντη. Είχαμε αστυνομία εδώ πέρα, μας την πήραν. Τώρα μας πλάκωσαν κλέπτηδες συνέχεια. Ορίστε προχτές είναι μια ληστεία, μια χείρα. Μέρα, πρωί ήρθε στην εκκλησία και πήγαν και την λίστεψαν. Άρα πιστεύετε ότι έχει ανάγκη την αστυνομία εδώ ο τόπος? Βεβαίως. Βεβαίως την έχει ανάγκη. Βάλτε το χώρο εδώ πέρα το χωριό μας. Έχουμε όλα τα περίουχαρα. Βάλτε το τόπο. Είναι ο χώρο ψυχικό. Όλα είναι εδώ. Δεν έχουμε αστυνομία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τη στέγαση και την κάλυψη των λειτουργικών εξόρων των 32 τοπικών αστυνόμων θα αναλαμβάνουν οι Δήμοι στους οποίους θα τοποθετηθούν. Οι αρμοδιότητες του τοπικού αστυνόμου θα είναι να επιλαμβάνεται και να διεκπεραιώνει ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, ζητώντας συνδρομή της υπηρεσίας αν υπάρχει αδυναμία αντιμετώπισης των αιτημάτων. Θα ασκεί προανακριτικά καθήκοντα και θα συλλέγει στοιχεία μέχρι να επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θα ενημερώνει άμεσα τον διοικητή της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται διοικητικά για κάρες συμβάν σημαντικού ή επίγουσης φύσεως και θα λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του. Θα υποβάλει καθημερινά αναφορά για το τι συνέβη το προηγούμενο 24ωρο. Θα ενημερώνει τους πολίτες για τη διαδικασία ρύθμισης ζητημάτων που αφορούν την ελληνική αστυνομία και θα αναπτύσσει επαφές και πρωτοβουλίες με την τοπική κοινωνία για τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς. Την αστυνομία την είχαμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα όταν έτρωγε ο κόσμος ξύλο. Τώρα που δεν μας δένουν, γιατί να μην έχουμε, να προστατευόμαστε από κάποιους. Λοιπόν. Άρα θέλετε κάτι θετικό? Θέλουμε. Βεβαίως είναι χρήσιμη. Όλοι οι δημόσιοι φορείς είναι χρήσιμοι στην κοινωνία, αλλά ιδιαίτερη αστυνομία, γιατί έχουμε διάφορα κρούσματα κλεψιάς. Άρα θεωρείτε ότι ακόμα και αυτό το ένα άτομο που θέλουν να τοποθετήσουν στα χωριά, ότι θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο? Βεβαίως. Όπως και αν λέγεται, η αστυνομία είναι απαραίτητη, όπως ο στρατός.
Είναι κρατικός φορέας και είναι απαραίτητο. Βεβαίως είναι καλό, αλλήμον αν δεν είναι καλό. Θα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Θα είναι πολύ ωραία. Αν και θα είναι ένα άτομο, πιστεύεις ότι θα κάνει σωστά δουλειά, θα υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια προστασία. Ένα άτομο. Εντάξει, είχαμε εδώ την αστυνομία έτοιμη, το οίκημα ήταν αυτό. Εντάξει. Με ένα άτομο τι να κάνει η αστυνομία. Να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα των αγροκτηνοτρόφων και θα μιλήσουμε με την πρόεδρο των κτηνοτρόφων εδώ στις ΣΕΡΕΣ του Πανσεραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, την κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου, καθώς αύριο είναι προγραμματισμένη για τη 1 το μεσημέρι μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Φάνη Παπά. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την προγραμματισμένη συνάντηση, κυρία Σιδηροπούλου. Καλό σας βράδυ, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλό βράδυ σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κυρία Σιδηροπούλου, μια ιδιαίτερα έτσι, σημαντική συνάντηση αύριο, προγραμματισμένη από τους κτηνοτρόφους με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Παπά. Τι θα πάτε να κάνετε και τι θα συζητήσετε με τον κύριο Παπά? Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες και αφού παραδώσαμε το ψήφισμα με τα αιτήματά μας στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Νομού Σερών, ενημερώσαμε ότι θέλουμε και την στήριξή του και μάλιστα του ζητήσαμε αν μπορεί να είναι εκεί ή ο κύριος Σπυρόπουλος που είναι υπεύθυνος αγροτοκτηνοτροφικού της περιφερειακής μας ενότητας και ζητήσαμε να πάμε στον κύριο Φάνη Παπά, ο οποίος είναι υπεύθυνος αγροτοκτηνοτροφικού Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι ώστε και εκεί να ενημερώσουμε και για τα γενικά θέματα της κτηνοτροφίας, αλλά ιδιαιτέρως για τον νομό μας που υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, η αλήθεια είναι, πέραν των γενικών. Και εκεί ακριβώς θέλουμε να εστιάσουμε, αν θέλετε. Θέλουμε τη στήριξη όλης της ιεραρχίας μέχρι να ξαναφτάσουμε προς την κεντρική εξουσία, έτσι ώστε η πίεση να είναι πολύ πιο δυναμική από κάθε άλλη φορά. Κυρία Σιδηροπούλου, από εκεί και ύστερα είχατε και μια συνάντηση πρόσφατα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, έτσι δεν είναι, εδώ σε ΣΕΡΕΣ. Ναι, πριν από λίγες ημέρες. Πώς πήγε η συνάντηση? Ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Μας είπε ότι θα έχουμε τη στήριξή του με οποιαδήποτε μορφή, βεβαίως. Και μένουμε σε αυτό, μένει να το δούμε και στην πράξη. Η αλήθεια είναι πως σε τοπικό επίπεδο συζητήσαμε και το ότι θα θέλαμε, αν υπήρχε και κάποιος χώρος έτσι ώστε να εξυπηρετούμαστε στο κέντρο της πόλης, και είπε πώς θα το δει τις επόμενες ημέρες και θα μας απαντήσει. Και βέβαια το θέμα, το καυτό για τον νομό μας που είναι η βιολογική κτηνοτροφία, όπου τουλάχιστον μας είπε ότι το έχουν εντοπίσει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι σε όλη την περιφέρεια, αλλά ιδιαίτερα στο νομό Σερών πραγματικά είναι τραγικό. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι του νομού Σερών να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πρακτικά απώλειες, τεράστιες, έτσι, κύριε Σιδηροπούλου. Τεράστιες απώλειες, όχι μόνο από τους κτηνοτρόφους, που σε τέτοιες δύσκολες στιγμές και μετά από όλα όσα έχουμε περάσει, αλλά και για τον νομό. Σκεφτείτε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά που θα έρθουν στον νομό. Βέβαια. Κυρία Σιδηροπούλου, ένα άλλο θέμα που, αν δεν κάνω λάθος, απασχολεί τους κτηνοτρόφους είναι και η δημιουργία ενός πανμακεδονικού κτηνοτροφικού συλλόγου. Έτσι, δεν είναι μέτρα της ΣΕΡΕΣ. Συζητήσαμε και αυτό με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Είπε ότι θα το στηρίξει με κάποια μορφή, συζητώντας το με τους αντιπεριφερειάρχες των άλλων ενωτήτων, έτσι ώστε να γίνει σύντομα αυτό, γιατί πραγματικά είμαστε από τις περιφέρειες που αυτό το κομμάτι το έχουμε αφήσει πολύ πίσω και είναι λάθος. Μια τέτοια συλλογική δουλειά σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη και θα είναι και, αν θέλετε, και μια σωστή διαδρομή και προς το πανελλήνιο όργανο. Πρόεδρε, μιας που σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή, μια ερώτηση ακόμη. Ναι. Τι γίνεται με τις τιμές στο κρέας? Τσιμπάνε προς τα πάνω, οφείλεται στην κακοκαιρία? Εντοπίσατε κάτι εσείς από αυτά τα οποία καταγράφετε? Εμείς αυτό που εντοπίσαμε είναι ότι οι τιμές των κρεάτων από εμάς τους κτηνοτρόφους δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα στην πορεία τους κάποιοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τελικά τους καταναλωτές και εμάς γενικότερα. Πάντως δεν υπάρχει θέμα από τους κτηνοτρόφους. Από πλευράς μας διαβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε αλλάξει τις τιμές μας καθόλου. Μάλιστα είναι πολύ χαμηλές, πολύ εξευτελιστικά χαμηλές. Μάλιστα. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας αύριο λοιπόν η συνάντηση με τον κύριο Παπά. Βεβαίως θα συζητήσουμε και τα καυτά θέματα. Αντιπροσωπεία, κυρία Σιδηροπούλου, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως ζητήσαμε να είμαστε 3-4 άτομα από το συμβούλιό μας. Έτσι ώστε αν θέλετε να το αναπτύξουμε πιο αναλυτικά, αλλά και ερχόμενοι πάλι πίσω, να έχουμε και μια καλύτερη διατύπωση όλων όσων ακούσαμε προς τα μέλη μας. Μάλιστα. Εδώ στις ΣΕΡΕΣ θα υπάρξουν άλλες συναντήσεις? Έχετε προγραμματίσει κάτι? Σκέφτεστε να κάνετε κάποιες άλλες επαφές, ίσως περισσότερες,
Με βουλευτές ίσως, με ναι, βεβαίως είναι στις σκέψεις μας και αυτό, βεβαίως. Θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας εκεί και θα δούμε τι θα συναποφασίσουμε και με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων σε ό,τι έχει να κάνει με την κεντρική εξουσία και σίγουρα και στον πολιτικό κόσμο και του νομού μας. Ωραία, ωραία. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά αύριο, κυρία Σιδηροπούλου, να εισακουστούν τα προβλήματα και να φτάσουν. Να γιατί απευθυνόμαστε και σε έναν άνθρωπο που έρχεται από την κτηνοτροφία. Ξέρετε, για μας είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, βέβαια. Να γνωρίζει ο άλλος τα προβλήματα. Είναι ένα κομμάτι που πραγματικά είναι άγνωστο σε όλο αυτόν τον κόσμο και είναι σημαντικό που προέρχεται από εκεί. Θέλουμε να δούμε τελικά αύριο πώς θα πάει. Και φυσικά και νομίζω ότι αφού γνωρίζει καλά τα προβλήματα, θα τα προωθήσει και κατάλληλα προς τα εκεί πρέπει να τα προωθήσει. Είναι πολύ βασικό για μας, ναι. Βέβαια, είναι πολύ βασικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιδηροπούλου. Καλό σας βράδυ. Καλή επιτυχία αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνάντηση. Πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει αμέσως τη φορολογία για να στηρίξει τις επιχειρήσεις εκφράζουν με δηλώσεις τους ΕΡΕ επιχειρηματίες. Παράλληλα, τονίζουν ότι το 2017 θα είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Ακόμη πιο δύσκολο θα είναι το 2017 για τους επαγγελματίες Περιφερειακής Ενότητας Σερών, εκτιμούν οι ΕΡΕ επιχειρηματίες. Οι έμποροι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και δύσκολα θα επιβιώσουν ως κλάδος, τονίζουν χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων εδώ και καιρό και πλέον η κατάσταση δύσκολα να στρέφεται, σημειώνουν χαρακτηριστικά οι επαγγελματίες. Η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά διότι οι υψηλοί φόροι, η μεγάλη φορολογική λέλαπα που έρχεται πάνω σε επιχειρήσεις, το 24% ΦΠΑ από το πρώτο ευρώ φορολόγηση, η αύξηση του ΑΕ, αύξηση στο ΙΚΑΤΑ ένσημα, συνεχείς μέτρα κατά του επαγγελματία έφεραν σε ύφεση τις επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν και αυτοί αλλά και οι προηγούμενοι που κυβερνούσαν όσο μεγαλύτερους φόρους βάζει στην επιχείρηση τόσο δεν μπορεί να είναι βιώσιμη επιχείρηση και κλείνει. Από εκεί και πέρα ας τους φωτίσει ο Θεός να καταλάβουν ότι η υψηλή φορολογία είναι αυτό το φάρμακο που κλείνει την επιχείρηση. Κοιτάξτε, με την υπάρχουσα κατάσταση τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, οι επιχειρηματίες σήμερα ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ωστόσο, και μέσα στην περίοδο της κρίσης βρίσκονται ευκαιρίες. Το πρόβλημα είναι στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις που βιώνουν τα προβλήματα και που αγγίζουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πέραν του 80%, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Οι επιχειρηματίες παράλληλα των ΣΕΡΟΝ σε δηλώσεις εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να μειώσει τη φορολογία και να στηρίξει τις επιχειρήσεις. Είναι ευεργέτης όπως ποιος έχει έστω και ένα άτομο προσωπικό. Η επιχείρηση που έχει και ένα άτομο προσωπικό είναι ευεργέτης διότι δίνει έστω και μία θέση εργασίας. Παραδείγματος χάρη στον κλάδο της εστίασης δίνουμε πάνω από 15 με 20 θέσεις εργασίας στον κλάδο της εστίασης και πολλές άλλες επιχειρήσεις στα εμπορικά καταστήματα από 2 μέρη της. Άρα αντί να μας πρημοδοτούν που κρατάμε ζωντανό εδώ τον ιστό και τους εργαζόμενους στις ΣΕΡΕΣ. Αυτοί μας βάζουν ακόμα μεγαλύτερη φορολογία. Πιστεύω ότι για να προχωρήσει το επιχειρήν στην Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και κυρίως θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο να φύγουμε από αυτή τη φορολογική λέλαπα και να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Μεγάλη, μα πολύ μεγάλη σημασία παίζει η διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Είμαστε μια χώρα χωρίς παραγωγή. Μιλούμε για ΑΕΠ το οποίο συνεχώς συρρυκνούνται και ζητούμε να έχουμε πλεονάσματα. Αυτά τα πράγματα κατά τον καθηγητή αλλά και κατά τη δική μας φτωχή λογική ή αν θέλετε τη λογική της εμπειρίας δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Αποδείχθηκε σήμερα και από την τοποθέτηση του καθηγητή. Επομένως χωρίς σχέδιο και χωρίς ανάπτυξη της παραγωγής δεν μπορεί να επέλθει η οικονομική ανάπτυξη. Σε 18 πόλεις της χώρας, περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά και 11.000 επιχειρήσεις επεκτείνονται τα δίκτυα φυσικού αερίου σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της νεοσύστατης εταιρείας της διανομής λιπής Ελλάδος στη Χατρική της ΔΕΠΑ. Σε 18 πόλεις, περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά και 11.000 επιχειρήσεις επεκτείνονται τα δίκτυα φυσικού αερίου σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της νεοσύστατης εταιρείας διανομής ΕΔΑ λιπής Ελλάδος στη Χατρική της ΔΕΠΑ. Η εταιρεία δημιουργήθηκε σε εφαρμογή της νομικής υποχρέωσης για νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις λιπές δραστηριότητες της ΔΕΠΑ έως την 1η του Γενάρη του 2017
και κληρονόμησε από αυτή δίκτυα διανομής και βιομηχανικές περιοχές σε 12 πόλεις στην Κεντρική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το δίκτυο έχει μήκος 500 χιλιόμετρων και τροφοδοτεί 170 εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Το σχέδιο ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, δίκτυα εταιρείας διανομής αερίου, όπως παρουσιάστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Θεόδωρο Τερζόπουλο σε πρόσφατο ενεργειακό συνέδριο, προβλέπει τον υπερδιπλασιασμό του δικτύου με την κατασκευή άνω των 1.000 χιλιόμετρων μέσης και χαμηλής πίεσης που θα διευρύνει το πελατολόγιο. Αναλυτικά προβλέπεται η επέκταση των δικτύων σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας όπως στις Σέρες, Αλεξάνδρεια, Βέρεια, Κιλκής, Γιαννιτσά και Κατερίνη. Επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συγκεκριμένα στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Δράμα, Ορεστιάδα, Καβάλα και σε άλλες πόλεις της Κεντρικής Ελλάδας. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε το δελτίο μας, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, με θέμα τα μνημόνια, τον κλάδο του δημοσίου και φυσικά για και η πορεία του κλάδου γενικότερα και ο χαρακτήρας παιδείας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Πασχάλης Στεφάνου. Καλό σας βράδυ, κύριε Στεφάνου. Καλό σας βράδυ, κύριε Στεφάνου, μια Γενική Συνέλευση εξέλιξε αυτή την ώρα από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κέραια και σημαντικά ζητήματα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, τα θέματα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα απασχολούν είναι πολλά. Είναι η αξιολόγηση, η αναρμονιδότηση των μονάδων, οι υπουργικές αποφάσεις για το νέο τύπο ολοήμερο σχολείο, το οποίο θα εφαρμόζεται από φέτος και όπως φαίνεται θα συνεχιστεί, ο τρόπος διορισμού και φυσικά οι μη μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Που είναι, πάμε στην 7η χρονιά, έχουν συνταξιωθεί 15.000 συνάδελφοί μας και οι διορισμοί είναι μέχρι στιγμή μόνο 230 τρεφόμενοι στην προηγούμενη αυτήν εξαετία. Ναι, σημαντικά θέματα, κύριε Στεφάνου. Κενά εκπαιδευτικών υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία που μιλάμε. Δηλαδή, τα μαθήματα γίνονται με δυσκολία, καλύπτουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας τους συνταξιοδοτημένους? Αυτό γίνεται μέχρι σήμερα? Εντάξει, οι συνταξιοδοτήσεις μετά το νέο ασφαλιστικό, όπως ξέρετε, οι συνταξιοδοτήσεις είναι πολύ λίγες. Θα πω χαρακτηριστικά ότι πέρσι συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 6 συνάδελφοι λόγω του ασφαλιστικού. Και φυσικά με τη μείωση ωρών που έφερε και ουσιαστικά την απαξίωση που υπάρχει στο ολοήμερο σχολείο, έχουν εξοικονομηθεί τουλάχιστον 3.500 με 4.000 θέσεις εργασίας φέτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να λύσει το θέμα της αδιοριστίας και των μη πόρων που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή στον νομό Σερών κενά έχουμε στην ειδική αγωγή μόνο. Στη γενική αγωγή τα πράγματα είναι καλύτερα και σας είπα, με τις αυτές τις ρυθμίσεις που έκανε το Υπουργείο Παιδείας, μπόρεσε και αξιοποιήσει το κατάλληλο προσωπικό. Αν συνεχιστεί, κύριε Στεφάνου, αυτή η πολιτική από το Υπουργείο Παιδείας και από την κυβέρνηση, ποιο θα είναι αλήθεια το αύριο των εκπαιδευτικών? Εντάξει, το αύριο των εκπαιδευτικών είναι πολύ δύσκολο. Βασικώς, το αύριο της εκπαίδευσης και των παιδιών μας είναι δύσκολο, αλλά όσο αφορά για τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι το θέμα της υπογεννητικότητας που υπάρχει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, την επόμενη εξαετία το 25% του μαθητικού ρυθμού θα μειωθεί. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θεμέλιο αυτό στην εκπαίδευση. Και φυσικά και η συνεχής υποχρηματοδότηση που υπάρχει, που αυτό βλέπει τα αποτελέσματα στην ποιότητα της παραχόμενης παιδείας το επόμενο χρονικό διάστημα. Στην Γενική Συνέλευση, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί και ο Ταμείας και το μέλος της ΔΟΕ, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τρουλής, ήρθαν στις ΣΕΡΕΣ, είναι εδώ, έτσι? Ναι, ήρθαν από την Αθήνα. Κοιτάξτε, η Αρχιτεκτονική Ομοσπονδία αυτό το μήνα Φεβρουάριο διοργανώνει παντού γενικές συνελεύσεις σε όλους τους νομούς κατά τόπους και προσπαθεί σε μια αμφίδρομη σχέση να μπορέσει να ακούσει τη βάση
τα προβλήματα που την απασχολούν, ώστε να τα θέσει στον κύριο Γιαβρόγλου. Βέβαια, ο κύριος Γιαβρόγλου, με την άδεψη του καθηκόνου του, είχε πει στην Ενδοσκαλική Ομοσπονδία ότι κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες θα υπήρχε συνάντηση. Έχουν περάσει 3 μήνες, έγινε μόνο μία συνάντηση, δεν υπήρχε άλλη. Μάλιστα. Πάντως τα προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Στεφάνου, είναι κοινά. Δεν νομίζω να υπάρχουν διαφορετικά θέματα με τους εκπαιδευτικούς των Σερών, ας πούμε, με την Καβάλα, με τη Δράμα ή με την Ξάνθη. Νομίζω ότι είναι κοινά. Τα 90% τα θέματα που αφορούν είναι κοινά. Είναι κοινά, έτσι. Θα υπάρξει κάποιο ψήφισμα σήμερα, θα υπάρξει κάποια. Όχι, αυτό. Απλά είναι μια ενημέρωση, έτσι. Άκουσαν τα μέλη μας, αλλά άκουσαν και τη Ομοσπονδία τι προβλήματα απασχολούν τους συναδέλφους και την επόμενο χρονικό διάστημα. Προσπαθούσαν να βρεθούν λύσεις. Κύριε Στεφάνου, να μιλήσουμε για κινητοποιήσεις, να προμηνύονται. Δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο ακόμη, έτσι τουλάχιστον. Μάλιστα. Ωραία, να σας αφήσω να συνεχίσετε, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πιεσμένος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν οι απαιτούμενες εργασίες για την επέκταση της μεγάλης ευθείας του αυτοκινητοδρομίου, προκειμένου να δοθεί στους αθλητές του Dragster μία πίστα η οποία θα είναι μεγαλύτερη σε μήκος. Για το θέμα σήμερα, μάλιστα, στις ΣΕΡΕΣ βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΛΕΝΟΕ, ο κύριος Γιώργος Τζίκας, και μέλη της διοίκησης, προκειμένου να συναντηθούν με τον πρόεδρο του αυτοκινητοδρομίου, Θεόδωρο Αραμπατζή, για να διαπιστώσουν την πρόοδο των εργασιών. Οι τηλεόρες επιλογές ήταν εκεί. Άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες εργασίες για την επέκταση της μεγάλης ευθείας του αυτοκινητοδρομίου της ήδη υπάρχουσας προέκτασης διαφυγής, προκειμένου να δοθεί στους αθλητές του Dragster μια πίστα η οποία θα είναι μεγαλύτερη σε μήκος 900 και πλέον μέτρα στο σύνολό της, κατά τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς. Η διοίκηση του αυτοκινητοδρομίου προχώρησε στη λήψη της σχετικής απόφασης και στην υλοποίησή της μετά την πρόταση της λέσχης Dragster Οδηγών Ελλάδος που προηγήθηκε. Είναι ένα αίτημα, αν θέλετε, πολλών ετών. Αντίστοιχη Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, γι' αυτό και τους καλέσαμε τον πρόεδρο και τον παλαιότερο πρόεδρο της ΛΕΝΟΕ, τους καλέσαμε στο αυτοκινητοδρόμιο να συζητήσουμε σαν πιο έμπειρους σε θέματα τακτικής και σύμφωνα βέβαια και με τα αιτήματά τους. Για μια ακόμη φορά λοιπόν το αυτοκινητοδρόμιο είναι ανοιχτό σε προκλήσεις, αλλά και σε αιτήματα. Διότι εμάς μας ενδιαφέρει ο χώρος αυτός να αναβαθμίζεται συνεχώς και αυτό επιδιώκουμε και αυτό κάνουμε. Βέβαια, περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πει ο πρόεδρος που τον έχουμε κοντά μας. Θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώνοντας αυτές τις εργασίες στο αυτοκινητοδρόμιο, ότι πραγματικά θα γίνει ένας όλος ακόμη πιο ελκυστικός για τους διοργανωτές, για τους αθλητές, σε ένα ασφαλή λοιπόν χώρο μέσα θα μπορούν να επιδίδονται με πολύ μεγάλη ασφάλεια διοργανώνοντας τέτοιους αγώνες, τους γνωστούς αγώνες ταχύτητας, Dragster, είναι τα γνωστά 400, τα οποία πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμη μία πρωτιά τόσο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στα Βαλκάνια. Έχουμε ξεκινήσει μία συνεργασία με το αυτοκινητοδρόμιο να κάνουμε μία επέκταση της εκκίνησης του Dragster, η οποία θα ξεκινήσει από εδώ που βρισκόμαστε, με αντίθετη φορά με την σημερινή εκκίνηση. Προγραμματίζεται από το αυτοκινητοδρόμιο να γίνει η ανάποδη φορά, όπως είπα, για να κερδίσουμε περισσότερα μέτρα κόλλας, πρόσφυσης δηλαδή, που χρειάζεται για το άθλημά μας. Αυτό είναι το βασικό, γι' αυτό γίνεται όλο το παιχνίδι. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, με γρήγορους ρυθμούς πιστεύουμε μέχρι το Πάσχα να είμαστε έτοιμοι, να έχουν γίνει όλα αυτά. Προβλέπεται όλο αυτό που βλέπουμε μέχρι την ΚΑΠΑ 1 την ανάποδη να γίνει, να στρωθεί καινούριο στάπιτας, τσιμέντο για τον αγώνισμά μας που χρειάζεται, να στρωθεί γύρω στα 150 με 160 μέτρα κόλλα, να τρεφτεί με λάστιχο για να γίνει μια σωστή εκκίνηση. Το γύρω-γύρω θα διαμορφωθεί αναλόγως με όλες τις ευρωπαϊκές κινήσεις, όλες τις ευρωπαϊκές πίστες, με νερά, με χώρους κερκίδων, με αναψυκτήρια, με τζέρσε σταθερό μέχρι εδώ κάτω. Η πραγματοποίηση του ελέγχου σχεδίου αναμένεται να αναβαθμίσει το άθλημα και τους όρους διεξαγωγής των πρωταθλημετικών αγώνων Dragster, καθώς με τη μεταφορά του χώρου εκκίνησης στη νέα επέκταση και η εκ νέου διαμόρφωσή του με σκοπό την επίτευξη λειτουργικής πληρότητας αλλάζει τα δεδομένα. Για ακόμη μια άλλη φορά λοιπόν το αυτοκινητοδρόμιο προχωράει και προχωράει με σωστό προγραμματισμό
και σίγουρα θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε αυτό το έργο για πότε έχει προγραμματιστεί να τελειώσει. Το έργο θα τελειώσει σύντομα. Συζητάμε τις τελευταίες λεπτομέρειες τις κατασκευαστικές. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος, το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουν ολοκληρωθεί, όπως θα έχουν ολοκληρωθεί και η σήμανση, οτιδήποτε προβλέπει τα διεθνή στάνταρ. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε κάτι ευθέρετο ή κάτι που εμείς σκεφτόμαστε, πάμε σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα αυτό. Και δεν είναι μόνο στον ελλαδικό χώρο, είναι παγκόσμιοι οι κανονισμοί αυτοί και βάσει εκεί στηριζόμαστε. Θα ήθελα να σημειώσω ότι το έργο αυτό όλο χρηματοδοτείται από το αυτοκινητοδρόμιο, από τον φορέα αυτόν, δεν υπάρχει πουθενά χρηματοδότηση διαφορετική και αυτό επιδιώκουμε. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ καλά και προχωρούμε πάρα πολύ καλά με πολύ σοβαρό και σωστό προγραμματισμό. Θα προχωρήσουμε με πολύ καλούς ρυθμούς. Έχει προγραμματιστεί για εδώ πέρα δύο γύροι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος για φέτος, ένα τον Ιούνιο και ένα στο Σεπτέμβρη. Θα είμαστε έτοιμοι. Στην καινούργια μας εκκίνηση. Άρα να μένουμε αρκετές εκδηλώσεις από εδώ και πέρα σε πολύ καλύτερο περιβάλλον. Πολύ καλύτερο περιβάλλον, πραγματικά. Θα είναι, εφόσον γίνει όλο αυτό, μπαίνει η Σέρες ξανά στο παιχνίδι του Ντράξτερ όπως ήταν παλιά. Οι πρώτες εντυπώσεις από τον κόσμο του αγωνίσματός μας είναι πολύ θετικές. Υπάρχει μια θερμή υποδοχή σε όλο αυτό που έχει μαθευτεί. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Σπατάλη αλλά και κατοδιαχείριση, κακοδιαχείριση των διαθέσιμων μονάδων αίματος. Σε δημόσια νοσοκομεία καταγγέλουν μεταξύ άλλων τα μέλη των αιμοδοτικών συλλόγων του Εύρου, που με μία σειρά αιτημάτων ζητούν από το Υπουργείο Υγείας να μπει τάξη στο συγκεκριμένο τομέα. Σημαντικό ζήτημα παραμένει η αυτάρκεια της Ελλάδας σε αίμα και τα παράγωγα του αίματος. Ωστόσο, η λίστα που έχουν βγάλει οι αιμοδότες περιλαμβάνει 15 αιτήματα, τα οποία και καταδεικνύουν την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά κυρίως ότι ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Έλλειψη αίματος παρατηρείται στις υπηρεσίες αιμοδοσίας των νοσοκομείων όλης της χώρας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αιμοδοσίες 14 νοσοκομείων, τα αποθέματα αίματος ανέρχονται μόνο στο 1 με 2 πέμπτο των αποθεμάτων καλών ημερών. Την ίδια ώρα, τα μέλη των αιμοδοτικών συλλόγων του Εύρου καταγγέλνουν σπατάλη αλλά και κακοδιαχείριση των διαθέσιμων μονάδων αίματος σε δημόσια νοσοκομεία, ζητώντας από το Υπουργείο Υγείας να πάρει άμεσα μέτρα. Δεν είναι θέμα σπατάλης, δεν είναι ότι υπάρχουν μονάδες και σπαταλώνται αδίκως, είναι ότι σε κάθε περιστατικό, ιδίως στα έκτακτα περιστατικά, τραυματισμούς κλπ, αιμορραγίες, πάντα υπάρχει η πρώτη εκτίμηση του γιατρού και καλό είναι αυτό για να υπάρχουν οι αρχικές προετοιμασίες που ενδεχομένως να έχει έναν αριθμό 15 μονάδων για κάποιο περιστατικό. Αλλά στην πορεία όμως λύθηκε το πρόβλημα με 7-8 μονάδες. Δεν σημαίνει ότι οι μονάδες αυτές σπαταλούνται, δεν σημαίνει ότι κακώς δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση για τις 15 ή 20 πρώτες μονάδες. Όμως υπάρχουν περιστατικά που θα μπορούσε με την συμβολή και με την χρησιμοποίηση της ανακύκλωσης που λέμε σε επεμβάσεις να μην σπαταλάτε το αίμα και να αναπληρώνεται, να προχωράει η επέμβαση με το ίδιο αίμα του ασθενή. Υπάρχει και περίπτωση στην επιστημονική πλευρά, το ονομάζουν οι γιατροί αιμοεπαγρύπνηση, όταν πρόκειται για θεραπείες ή για καταστάσεις ρουτίνας, ο γιατρός εκτιμά ότι πρέπει να βάλει 4 μονάδες αίματος. Σε άλλη περίσταση, άλλη επιτροπή γιατρού μπορεί να ορίσει ότι είναι με 2 μονάδες αίματος. Σε αυτή την σκέψη, με αυτό το σκεπτικό, θα πρέπει να υπάρχει κανονισμός όσο μπορεί να υποστηρίξει τα περιστατικά, που είναι πολλά και διάφορα, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια και συγκεκριμένα ότι σε ξεχωριστές περιπτώσεις ή και σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται σπατάλη αίματος. Προσπαθούν και μάλιστα είναι, όπως είπαμε, ξεχωριστό το θέμα της αιμοϋπαγρύπνησης και γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση μέσα στη χώρα. Εκείνο που έχει να βγει ως συμπέρασμα είναι ότι η έλλειψη είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και κάθε μονάδα αίματος έχει την αξία της και γι' αυτό πρέπει να την προσέχουμε.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τα προβλήματα που υπάρχουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Πάνο Σκουρλέτη, ο βουλευτής ερών του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Τζελέπης. Ο κ. Τζελέπης ρωτάει αν θα ληφθούν τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα ενημέρωσης των πολιτών, όπως επίσης και αν θα γίνει επικυρωποίηση των χαρτών με τα σχέδια πόλεως, οικισμών και χρήσεων γης από τις πολεοδομίες, έτσι ώστε να αποφευχθούν άσκοπες ενστάσεις. Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ Δημάρς Ερών, Μιχάλης Τζελέπης, με την υπαριθμόν 3379-1217, ερώτηση που κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του της κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ Δημάρ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, ζητά να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Στην αρχή της ερώτησής του, ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι τεράστια αναστάτωση και πολλά προβλήματα έχουν προκληθεί στους πολίτες με την πρόχειρη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Τα προβλήματα όμως αφορούν όλους όσους έχουν προβεί σε επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες και μικρομεσαίους για τους οποίους δημιουργούνται προβλήματα με τις υφιστάμενες άδειες των επιχειρήσεών τους αλλά και τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους με παραγωγικές εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέες. Την αναστάτωση αυξάνει ακόμη περισσότερο το αδικαιολόγητα υψηλό κόστος υποβολής των ενστάσεων επίλυσης των διαφορών που παραπέμπει περισσότερο σε φορείς πρακτικό μέτρο παρά σε διοικητική διαδικασία. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Τζελέπης, τα βασικότερα προβλήματα προκαλούνται διότι οι χάρτες δεν είναι επικυρωποιημένοι και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, διότι δεν έχουν θεωρημένα από τις πολεοδομικές υπηρεσίες τα σχέδια πόλης και τα όρια των οικισμών και δεν υπάρχει θεώρηση των ορίων των επικυστικών εκτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής γης. Επίσης, οι δασικές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα περιέλαβαν στα περιγράμματα των αναδασωτέων εκτάσεων και εκτάσεις ανέκαθεν γεωργικού χαρακτήρα, χαρακτηρίζοντάς τα αναδασωτές και υποχρεώνοντας τον πολίτη να υποβάλει ένσταση σε μία έκταση, την οποία η Επιτροπή Εξέτασης των Αντιρρήσεων θα απορρίψει λόγω αναρμοδιότητας. Και τρίτον, δεν λειτουργούν τα αναγκαία από το νόμο γραφεία στήριξης σε ωράρια που εξυπηρετούν τους πολίτες και ειδικά τους αγρότες που έχουν τα περισσότερα προβλήματα, ενώ οι ημερομηνίες υποβολής των ενστάσεων και ολοκλήρωσης διαδικασίας είναι πολύ πιεστικές. Επειδή κατά τον κύριο Τζελέπη η πρόχειρη διαδικασία που ακολουθείται έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση σε περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες, είναι πλέον απολύτως απαραίτητο η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες νομοθετικού και διοικητικού χαρακτήρα, ώστε να αντιμετωπιστούν έστω τώρα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Ζητά από τον Υπουργό να τον ενημερώσει για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να επιλύσει τα παραπάνω προβλήματα, προκειμένου η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών να μην μετατραπεί σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Επιπροσθέτως, ο ΣΕΡΕΟΣ βουλευτής ρωτά εάν θα ληφθούν τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα ενημέρωσης των πολιτών, όπως επίσης και αν θα γίνει επικυρωποίηση των χαρτών με τα σχέδια πόλεως, οικισμών και χρήσεως γης από τις πολυοδομίες, ώστε να αποφευθούν άσκοπες ενστάσεις. Ακόμη, εάν θα γίνει επικυρωποίηση με τα ανέκαθεν χρησιμοποιούμενα για γεωργική παραγωγή αγροτεμάχια, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή των εκμεταλλεύσεων και η απώλεια των επιδοτήσεων, καθώς επίσης εάν θα μειωθούν τα παράβολα που υποχρεούται να καταβάλει ο ενιστάμενος, αφού βρίσκονται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Τέλος, ο κ. Τζελέπης αιτείται να του γνωστοποιηθεί εάν θα υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την επίλυση των παραπάνω πραγματικών προβλημάτων. Από τον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι, του 2015, το Γυμνάσιο του Νέου Σκοπού συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Στο πλαίσιο του προγράμματος, από σήμερα έως και το ερχόμενο Σάββατο, σε οικογένειες μαθητών φιλοξενούνται 21 μαθητές ηλικίες από 11 έως 16 ετών από 7 χώρες του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε χώρους οικολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπου θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και διάφορες άλλες δράσεις. 21 μαθητές και 19 εκπαιδευτικοί από 7 χώρες του κόσμου θα φιλοξενηθούν μέχρι το Σάββατο 18 του μήνα στο Νέο Σκοπό του Δήμου Μανουήλ Παπά, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, το οποίο συμμετέχει το Γυμνάσιο του Νέου Σκοπού από τον Οκτώβριο του 2015. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Βοηθήστε τη γη, περιορίστε, ξαναχρησιμοποιήστε, ανακυκλώστε». Οι μαθητές έχουν ηλικίες από 11 έως 16 ετών και θα φιλοξενηθούν σε οικογένειες των μαθητών του γυμνασίου. Και στο Σκοπό γίνεται πρώτη φορά και είναι από τα λίγα προγράμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν είναι πολλά αυτά τα προγράμματα γιατί είναι πολύ μεγάλα προγράμματα. Είμαστε σε μια ομάδα 8 χωρών. Ισπανία, Φιλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Τουρκία
και η Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, την είπα. Λοιπόν, είναι 8 χώρες. Εμπλέκονται λοιπόν πάρα πολλά σχολεία, τα οποία ξεκινάνε από δημοτικά μέχρι και λύκεια, δηλαδή είναι κόσμος διάφορος. Το πρόγραμμά μας είναι οικολογικό. Σκοπός μας είναι να διδάξουμε στα παιδιά πώς να ξαναχρησιμοποιούν, έτσι είναι και ο τίτλος του προγράμματος, να ξαναχρησιμοποιούν τα υλικά που καταναλώνουμε στο σπίτι για 2 και 3 φορές. Παραδείγματος χάρη μπορούν να κάνουν από τα υλικά που μπορούν να πετάξουν, να κάνουν δώρα και να τα κρεμάσουν στο δέντρο, το χριστουγεννιάτικο, ή να κάνουν άλλες κατασκευές χρήσιμες για το σπίτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2015 με την εργασία αυτή, εγκρίθηκε. Το κόνσεπτ είναι ότι όλες οι χώρες θα ταξιδέψουν σε όλες. Έχουμε κάνει ήδη την Φιλανδία, Las Palmas, Πολωνία. Τώρα είναι η σειρά μας να φιλοξενήσουμε. Αυτή τη χρονιά έχουμε Σλοβενία επίσης τον Απρίλιο και την επόμενη χρονιά έχουμε Λετωνία, Βουλγαρία και Τουρκία. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είναι όλοι εδώ πέρα. Μέχρι τώρα πήγε πάρα πολύ ωραία η φιλοξενία. Είναι ενθουσιασμένοι με τους Έλληνες. Είμαστε και γνωστή για τη φιλοξενία μας και σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους οικολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπου θα πραγματοποιηθούν διάφορες δράσεις. Να σημειωθεί πως οι δράσεις των μαθητών όλη την εβδομάδα θα περιλαμβάνουν επισκέψεις στη λίμνη Κερκίνη, στο σπήλαιο Τσαλιστράτης, στο εργοστάσιο Βιοντίζελ, δραστηριότητες στο κοπηλατοδρόμιο του Πεθελινού, γνωριμία με τα άλογα του Κεθής και περιηγήσεις σε ιστορικά πολιτιστικά μνημεία των Σερών. Σύμφωνα με το κόνσεπτ του προγράμματος, φιλοξενούνται σε δικούς μας, στα σπίτια μαθητών μας, γιατί πρέπει να πάρουν τον πολιτισμό. Δηλαδή, να δουν πώς είναι η καθημερινότητα η ελληνική, ο πολιτισμός μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και αυτό γίνεται μόνο αν μένεις μέσα σε μια οικογένεια. Οι καθηγητές φιλοξενούνται μένουν σε ξενοδοχεία. Στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές μίλησε και ο καθηγητής Αγγλικών του 34ου σχολείου της Τερνίβιτσα από την Πολωνία, Ντάνιελ Στιούκερ, και η μαθήτρια Μπάσια, λέγοντας πως το Εράσμους δεν είναι το μοναδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το σχολείο τους, αλλά έχουν συμμετάσχει και στο Κομένιους, το οποίο είχε θέμα τη διατροφή σε ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν για το τωρινό πρόγραμμα, στο οποίο λαμβάνουν μέρος και το οποίο σχετίζεται με την ανακύκλωση και το περιβάλλον, λέγοντας πως είναι κάτι πολύ θετικό για τους μαθητές και το μέλλον των παιδιών. Ενώ τέλος πρόσθεσαν πως η Ελλάδα είναι ένα μέρος με μεγάλο πολιτισμό και ιστορία, ενώ η φιλοξενία είναι εξαιρετική. Νιώθουν πως τους ανταποδίδουν για τις ημέρες που τους φιλοξένησαν οι ίδιοι τους Έλληνες στην Πολωνία. Με την βοήθεια τώρα των Ξανθιωτών λειτουργεί κανονικά το κοινωνικό παντοπολείο της Ξάνθης. Μπορεί οι πολίτες να δυσκολεύονται για τις δικές τους αγορές των βασικών προϊόντων, ωστόσο βοηθούν τον συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη. Σημειώνουν τα μέλη της ομάδας αλληλεγγύης που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολείου της πόλης. Συνεχής είναι η προσπάθεια που κάνουν τα μέλη του κοινωνικού παντοπολείου Ξάνθης για τη στήριξη των πολιτών της περιοχής που το έχουν ανάγκη. Τα μέλη της ομάδας κοινωνικής αλληλεγγύης, εκτός από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ζητούν από τους ξανθιώτες να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια εθελοντικά. Το κοινωνικό παντοπολείο ζητάει άτομα για να μπορέσει να συμμαζεύει τον χώρο, να έρχονται τα τρόφιμα που ζητούμε από τον κόσμο, αυτοκίνητα διαθέσιμα, αν χρειαστεί κάπου να πάρουμε κάτι, να μας φέρουν κάποιοι. Δηλαδή, ζητάμε και τέτοιους εθελοντές. Εθελοντές μπορεί να είναι άτομα τα οποία είναι στην ομάδα και θέλουν να προσφέρουν τους ώστες. Δηλαδή, παίρνω κάτι να προσφέρω κι εγώ. Αλλά μπορεί να είναι εθελοντής και οποιοδήποτε άλλο συμπολίτης μας, ο οποίος θέλει να βοηθήσει, θέλει να περάσει μια φορά την ώρα του βοηθώντας, προσφέροντας κάτι και να νιώσει καλύτερα η ψυχή του. Mm-hmm. Τώρα, τρόφιμα να πούμε, πώς βρήκαμε τρόφιμα αυτό το διάστημα. Όταν βγήκαμε από το παλιό μας στέκι που στεγαζόμασταν, μας φιλοξένησε αυτή τη στιγμή και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αβραμίδη, τον πολιτικό μηχανικό, ο οποίος μας έδωσε το κατάστημα επί της Κιουταχίας 5 και στεγαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Οι υπεύθυνοι της ομάδας κοινωνικής αλληλεγγύης σημειώνουν ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι πολίτες της Ξάνθης στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και βοηθούν τους συμπολίτες τους. Έπειτα, τρόφιμα βρήκαμε για τα Χριστούγεννα που μοιράσαμε σε όλους τους αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι από τα σχολεία, τα οποία ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα δημοτικά, γυμνάσια, νηπιαγωγεία και λύκια όσα μας στήριξαν. Να το τονίσω. Επίσης, βρήκαμε από το Καρντελέν κάποιος κύριος ο οποίος έδωσε έναν αντιτομνημοσύνο για την κυρία του που είχε πεθάνει, από το Λύκειο Ελληνίδων κάποιους εμπόρους που γνωρίσα εγώ προσωπικά και τους ζήτησα κάποια βοήθεια και από κάποιους συμπολίτες οι οποίοι ήθελαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Όλα αυτά τα τρόφιμα τα συγκεντρώσαμε τώρα. Έχουμε αρκετά στην αλληλεγγύη, μην νομίζετε υπερβολικά, αλλά είναι ξηρή τροφή.
Και επίσης να τονίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος η Βάτραχη, ο Άγιος Βασίλης άργησε μια μέρα. Με αυτόν τον τίτλο λοιπόν συγκέντρωσαν γύρω στις 10 μέρες σε κάποια στέκια της Ξάνθης τρόφιμα. Όλα αυτά τα τρόφιμα διατέθηκαν για το κοινωνικό παντοπολείο. Αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό κοινωνικό παντοπολείο που βρίσκεται μέσα στη Ξάνθη. Ευτυχώς υπάρχουν και οι συνάνθρωποι μας σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα, στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρθηκε ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Δασολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά την οποία αναδείχθηκε το σημαντικό έργο του Πανεπιστημίου της Οριστιάδας στην τοπική κοινωνία αλλά και στον Εύρο γενικότερα. Την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια και τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην τοπική οικονομία εξέφρασε τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Ορεστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, Σπύρο Κουτρούμπα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γιάννης Παντής, κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο στην Αλεξανδρούπολη στο περιθώριο των εργασιών της 83ης Συνόδου των Πριτάνεων. Ο κύριος Παντής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της πορείας των δύο σχολών της Ορεστιάδας, για την οποία τον ενημέρωσε ο κύριος Κουτρούμπας, επισημένοντας το ρόλο που αυτές επιτελούν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου αποδέχτηκε και την πρόταση που του έκανε ο κύριος Κουτρούμπας να επισκεφτεί το επόμενο διάστημα την Ορεστιάδα. Ήταν μια ευκαιρία να αναδείξουμε το έργο που γίνεται στο Πανεπιστήμιο στην Ορεστιάδα και μάλιστα συγκεκριμένα παρουσίασα την εξέλιξη του Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα από τη ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα, από όλα τα στάδια τα οποία πέρασε. Πώς καταφέραμε να φτάσουμε σε έναν, κατά τη γνώμη μου, ικανοποιητικό βαθμό που είναι σήμερα. Αναφέρθηκα στα επιστημονικά επιτεύγματα του Πανεπιστημίου μας, τα οποία αποτυπώνονται σε όλους τους δείκτες. Αναφέρθηκα στην αξιολόγηση η οποία ήταν θετικότητα για το Πανεπιστήμιο. Βεβαίως τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, όλα αυτά τα οποία βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας, επειδή είναι και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τα ήξερε σε μεγάλο βαθμό. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Για αύριο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει συννεφιά και κρύο. Πρόσχερες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Αναλυτικότερα, για αύριο στις Σέρρες, η θερμοκρασία θα κεμαθεί από μείον 2 έως 8 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, από 1 έως 8 βαθμούς. Στην Καβάλα, από μείον 2 έως 5 βαθμούς. Στη Δράμα, από μείον 4 έως 7 βαθμούς. Στην Ξάνθη, από μείον 4 έως 5 βαθμούς. Στην Κομωτινή, από μείον 3 έως 6 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη, από μείον 1 έως 5 βαθμούς. Και στην Ορεστιάδα, από μείον 4 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι. Στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί και η συνάδελφο Ζωή Χειμονίδου με την εκπομπή Ήπεθρος και Οικονομία σε ό,τι αφορά σε θέματα αγροτών. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους και μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας www.epilogες.tv.